Πάμε, κυρίε και κύριοι, εδώ σε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε το οικονομικό πεδίο, στον Κωνσταντίνο Δαβλό. Ε, αφορά στο, στην αγορά του ΔΔΕ, Κωνσταντίνε. Διωτικοποίηση, αν μετρήσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, θα δούμε λοιπόν και στην κάρτα μα ότι ιδιωτικοποιείται το 49% του ΔΔΕ με τίμημα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεσμευτικέ προσφορέ κατέθεσαν τέσσερι επενδυτικοί κολοσσοί, παγκόσμιοι κολοσσοί, που διαχειρίζονται πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι ένα κέρδο για του πολίτε διότι ο ΔΔΕ θα αναπτύξει νέα ψηφιακά δίκτυα και η ΔΕΗ ταυτόχρονα μειώνει το δανεισμό τη. Και θα απελευθερωθούν κεφάλαια ώστε να πάνε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ο Υπουργό Ενέργεια, κ. Κρέκα, εξέφρασε την ικανοποίησή του. Όπω είπε, αντανακλά την εμπιστοσύνη τη διεθνού επενδυτική κοινότητα στου χειρισμού τη κυβέρνηση. Τα επόμενα βήματα είναι να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ, να πάει και στη Γενική τη Συνέλευση. Η Μες. όλη διαδικασία αναμένεται να λήξει στο τέλο του έτου. Σα ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.